Θα καλημερίσω την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλή σας μέρα και από μένα. Προσπαθούμε πάρα πολύ. Χαίρομαι. Αν δεν προσπαθήσουμε, ουέ και άλλοι μονό μας. Έτσι. Φτώχεια και των γονέων, τόσο μεγάλη ακρίβεια, νέα πραγματικά γενιά χρεών. Ναι, η φτώχεια και η φτωχοποίηση των ελληνικών οικοκυριών βαθαίνει όλο ένα και περισσότερο. Δυστυχώς αυτό εμείς καταγράφουμε καθημερινά. Αυξήσεις σε όλη την γκάμα των προϊόντων και των υπηρεσιών, με τα τρόφιμα πρώτα και πάνω απ' όλα, θα έλεγα, τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, τα επιτόκια των τραπεζών, τις προμήθειες που λαμβάνουν οι τράπεζες και γενικότερα σε όλες τις υπηρεσίες που λαμβάνουμε, που δυστυχώς δεν έχουν ληφθεί μέτρα τα οποία να είναι αποτελεσματικά, να είναι ουσιαστικά για τον οικοκυριό. Και από την άλλη, βέβαια, οι μισθοί, οι συντάξεις είναι καθυλωμένοι εδώ και 12-13 χρόνια από την κρίση και μετά από την οικονομική κρίση, τη δεκαετή οικονομική κρίση που βιώσαμε. Ακολούθησε η υγειονομική κρίση με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και τώρα βιώνουμε την ενεργειακή κρίση, όπου είναι μια κατάσταση ανεξέλεγκτη, τολμώ να πω. Άρα λοιπόν εδώ κοινωνικά τουλάχιστον, αν το πάρεις από τη μία του πλευρά, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πλήττεται η πλειοψηφία της κοινωνίας ανεπανόρθωτα από αυτή την ακρίβεια. Αυτό είναι που καταγράφεται για άλλη μια φορά, με τον κόσμο να λέει πλέον ότι δεν είναι μόνο τα αγαθά, τα βασικά είδη που έχω μπροστά μου, είναι το σύνολο της ακρίβειας των προϊόντων των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ζήσουμε. Έτσι. Έχει υποβαθμιστεί το επίπεδο διαβίβασής μας, επικίνδυνα τολμώ να πω, να μην μπορούμε να ζεσταθούμε, να απειλούμαστε να μας κόψουν το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί έχουν συσσωρευτεί λογαριασμοί από τον προηγούμενο χρόνο, ρυθμίζουμε και ξαναρυθμίζουμε, και μας απειλούν ότι θα μας κόψουν το ρεύμα. Να μην, στον 21ο αιώνα δηλαδή, είναι τραγικό αυτό το οποίο λέμε, να στερηθεί κανείς το. Και όμως το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό, και όμως υπάρχουν οικοκυριά που έχουν στερηθεί το ηλεκτρικό ρεύμα εν μέσω χειμώνα, και ευτυχώς που ο χειμώνας δεν ήταν βαρύς μέχρι τώρα. Θέρμανση, μετακινήσεις, βασικά αγαθά που μπαίνουν στο καλάθι μας, τα οποία δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε καν, ή, και είπα στην αρχή ότι η αγοραστική μας δύναμη ροκανίζεται διαρκώς, το εισόδημά μας παραμένει σταθερό και περιμένουμε, ή οι αναπροσαρμογές που γίνονται είναι ψίχουλα στον κατώτατο μισθό και στις συντάξεις. Επιδοματική πολιτική από το κράτος δεν λύνει το πρόβλημα. Αυτό έχουμε επισημάνει και επισημαίνουμε διαρκώς. Ναι, μεν και το 1 ευρώ και τα λίγα ευρώ είναι θετικά για την τσέπη του καταναλωτή, αλλά δεν αντιμετωπίζουν σε καμία περίπτωση το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, και πολλοί φοβούμαστε ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο, δυστυχώς. Μα το είπατε πριν από το λίγο και ξέρετε, έμεινα και το ακούω και το διαχειρίζομαι, και για μένα είναι και ο καθένας για εμάς, ότι πραγματικά έχει επιδεινωθεί επικίνδυνα το επίπεδο διαβίωσής μας. Αυτό είναι το πιο τραγικό από όλα, με περιοχές που αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα πανελλαδικά, και το ξέρετε αυτό, κυρία Καλαποθαράκου. Ακριβώς. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ανεργία, και εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Έτσι είναι, και εμείς εισπράττουμε τη δυσαρέσκεια της κοινωνίας μέσα από τα email, από τα τηλεφωνήματα που διαρκώς λαμβάνουμε, και πιέζουμε, ασκούμε πιέσεις στην κυβέρνηση για να λάβει μέτρα τα οποία θα είναι μόνιμα, μακροπρόθεσμα, διαρθρωτικά, ώστε πραγματικά να υπάρξει ανακούφιση. Τι προτείνετε? Αυτό που προτείνουμε είναι, αυτά που τα μέτρα προτείνουμε, είναι μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που είναι πάρα πολύ ψηλό στη χώρα μας, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεάζει
όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μέσω των μεταφορών και λοιπά, ή της παραγωγής των προϊόντων. Από εκεί πέρα, αναστολή του ΦΠΑ, η μείωση δραστική σε βασικά προϊόντα τα οποία μπαίνουν στο καλάθι του νοικοκυριού κάθε μήνα, αύξηση του κατώτατου μισθού, μια σοβαρή όμως αύξηση στο κατώτατο μισθό ώστε να υπάρξει μια εξορρόπηση, και το σημαντικότερο όλων είναι να γίνονται έλεγχοι και να παταχθεί η εσχροκέρδεια ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός στη χώρα μας και να μειωθούν οι τιμές. Μόνο έτσι θα μειωθούν οι τιμές. Εάν πραγματοποιούνται έλεγχοι σε όλες τις κατηγορίες των προϊόντων, κυρίως των προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών, παταχθεί η εσχροκέρδεια, η οποία καλά κρατεί, οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές και τα τρίκ που εφαρμόζουν οι διάφορες επιχειρήσεις και βιομηχανίες για να μας παραπλανούν, να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των παραβατών, των επιχειρήσεων οι οποίες κινούνται παραβατικά και παραπλανητικά απέναντι στον καταναλωτή, ώστε και εμείς οι καταναλωτές να γνωρίζουμε ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις και να τις τιμωρούμε με τον τρόπο μας, ώστε να μην ψωνίζουμε. Ξέρετε, σε όλα αυτά τα οποία λέτε, κυρία Καλαποθαράκου, και αυτό το επικίνδυνο να επιδεινώνεται το βιωτικό μας το επίπεδο και η καθημερινότητά μας, εμένα στο μυαλό μου τριγυρίζουν δύο ειδήσεις. Και θα σας τις πω, και θα τις πω φανερά αυτές οι ειδήσεις. Η μία που θα μπορούσε να έρθει σαν απάντηση σε όλα αυτά τα οποία λέτε και προτείνετε, αυτά που βιώνει ο καθένας από εμάς μέσα στο σπίτι του, στην καθημερινότητά του, είναι ότι υπάρχει μια κοινή διαπίστωση του επικεφαλής του εποπτικού μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Αντρέα Ενρία, που βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα με τον Χρήστο Σταϊκούρα, ότι έχει βελτιωθεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα τα τελευταία 3,5 χρόνια. Γιατί αυτό αφορά. Αυτό που είπατε, ότι με την επιδοματική πολιτική δεν μπορεί ο άλλος να ανασάνει, και αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός από το Νταβός, ότι δηλαδή εμείς εδώ θα έχουμε μια περαιτέρω ανάπτυξη στην οικονομία, και είμαι αισιόδοξος για την αναβάθμιση της χώρας. Μόνο που μένει όλο αυτό να το δούμε και να μεταφραστεί και στη δική μας την τσέπη, και με τους μισθούς και με την αντιμετώπιση της ακρίβειας και με όλα τα υπόλοιπα, και την εσχροκέρδεια και τους ελέγχους, έτσι όπως τα αναφέρατε. Ακριβώς, και το ζήτημα και το ζητούμενο είναι πώς φτάνει στον τελικό καταναλωτή. Διότι καλά να λέμε για ανάπτυξη, καλά να λέμε για χίλια δυο, αλλά από την άλλη ο καταναλωτής όχι μόνο δεν το εισπράττει ακριβώς το αντίθετο. Λαμβάνουμε πολλές καταγγελίες τελευταία για την αύξηση των επιτοκίων, η οποία αύξηση έχει μετακυλιστεί στον καταναλωτή από τις τράπεζες. Ακόμα και στα ενήμερα δάνεια, σε αυτούς που πάσχιζαν, στους συμπολίτες μας που πάσχιζαν να πληρώνουν τη δόση τους για να μην κοκκινήσει, στερούμενοι βασικά πράγματα για τη ζωή τους, δεν υπήρξε κάποια ανταποδοτικότητα. Έτσι, τους μετακύλησαν στο ακέραιο, και με το παραπάνω θα έλεγα, αυτές τις αναπροσαρμογές τις που προήλθαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί συμπολίτες μας να μην μπορούν να πληρώσουν τις δόσεις, οι οποίες αυξήθηκαν 70 ευρώ το μήνα, 80, 190, 220, ανάλογα με το ποσό του δανείου, το φιλόμενο ποσό του δανείου. Έτσι λοιπόν και εκεί θα δημιουργηθεί μια νέα γενιά χρεών, κοκκινίζουν δηλαδή δάνεια ενήμερα, ακριβώς λόγω του ότι αυξήθηκαν τα επιτόκια και αυξήθηκαν σημαντικά, έτσι. Έχουν αυξηθεί μέσα στο τελευταίο εξάμηνο 2,5%. Συν το περιθώριο κέρδους της τράπεζας φτάνουν το 4,5-5%. Ξαφνικά μία αύξηση μέσα στο τελευταίο εξάμηνο, η οποία είναι πάρα πολύ επιβαρυντική για τον καταναλωτή και δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Έτσι. Μάλιστα. Είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν. Και από την άλλη έχουμε βέβαια τους πληστηριασμούς να αυξάνονται και να βγαίνουν σπίτια στον πληστηριασμό ακόμα και ευάλωτων καταναλωτών. Δεν υπάρχει καμία προστασία και γενικά δεν υπάρχει πολιτική βούληση για κράτος πρόνοιας, για κοινωνική πολιτική απέναντι στον πολίτη, απέναντι στον καταναλωτή. Υπάρχουν στοιχεία αναφορικά με αυτή την αύξηση των πληστηριασμών, ακόμα και ευάλωτων που αναφέρατε? Εμείς το καταγράφουμε καθημερινά στην εκπίζω αυτό και έχουμε επικοινωνήσει με τα αρμόδια υπουργεία.
Έχει υπάρξει μια πλατφόρμα για τους ευάλωτους, όπου εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να μπουν σε αυτή την πλατφόρμα και να ανασταλεί ο πληστηριασμός. Βέβαια, θα έχουν δέσμευση όταν συγκροτηθεί αυτός ο περιβόητος φορέας για την αγορά των ακινήτων των ευάλωτων νοικοκυριών, να το μεταβιβάσουν σε αυτό το φορέα και να τους το νοικιάσει. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν σώζουν δηλαδή την κυρία κατοικία τους. Προσωρινά όμως μπορεί να έχουν μια αναστολή. Κυρία Καλαποθαράκο, καλημέρα σας. Δεν έχω τίποτα να πω. Καλημέρα σας.